Οδύσσια, ραψοδία π, στίχος 50. Ο Εύμεος φιλεύει τον τηλέμαχο που μόλις έχει φτάσει με οπτυμένα, λέει, κρέατα, τα οποία ψημένα κρέατα, τα οποία είχαν περισσέψει από την προτεραία ημέρα. Αυτό το στίχο το σχολιάζει ο Πλούταρχος στα συμποσιακά του. Το χωρίο είναι 704 και εξής. Τι λέει εδώ πέρα τώρα? Πρέπει, λέει, να λέγεται η παροιμία «άφησε κάτι και για τους ξένους που θα έρθουν ξαφνικά». Εγώ προσωπικά κατηγορώ, λέει, το τραπέζι του Αχιλλέα. Όπως βλέπουμε, οι αρχαίοι συγγραφείς δεν αφήνουν τίποτα ασχολίαστο από τον Όμηρο. Διαρκώς κάνουν παραπομπές από την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Εγώ προσωπικά, λέει, κατηγορώ το τραπέζι του Αχιλλέα που βρισκόταν πάντοτε άδειο και λιμασμένο. Πράγματι, και φέρνει και παραδείγματα. Ναι. Όταν έρχονται οι πρέσβεις με τον Αίαντα και τον Οδυσσέα, δεν έχει τίποτα έτοιμο και αναγκάζεται και κόβει πάλι κρέατα από την αρχή για να τα μαγειρέψει. Και την ώρα μαγειρεύει που έρχονται οι ξένοι. Αυτό γίνεται στο στίχο Ι 206 της Ιλιάδος και εξής. Όταν πάλι θέλει να περιποιηθεί τον Πρίαμο, πηδάει επάνω και πρόβα το λευκό σφάζει, το τεμαχίζει και το ψήνει, περνώντας μεγάλο μέρος της νύχτας με την ετοιμασία. Κοίτα τι παρακολουθούν τώρα. Αυτό γίνεται στο ωμέγα της Ιλιάδος 621. Ο Εύμεος όμως, λέει, επειδή ήταν σοφός υπηρέτης σοφού κυρίου, πως το λέει, θρέμα γεγονός σοφού σοφών, δεν ήρθε σε δύσκολη θέση όταν εμφανίστηκε ο Τηλέμαχος, αλλά αμέσως τον βάζει να καθίσει και του κάνει το τραπέζι προσφέροντάς του πιατέλες με κρέατα και παραθέτει αυτό το στίχο, οπταλέον, ψημένα που είχαν περισσέψει από το φαγητό της προηγουμένης. Αν όμως τούτο θεωρηθεί ασήμαντο, δεν είναι βέβαια ασήμαντο το άλλο, το να περιορίζει και να συγκρατεί κανείς την όρεξή του, ενώ υπάρχουν ακόμη φαγητά για να απολαύσει, διότι λιγότερο επιθυμούν όσα δεν έχουν εκείνοι που συνήθισαν να απέχουν από τα φαγητά που έχουν μπροστά τους. Λιγότερο επιθυμούν όσα δεν έχουν εκείνοι που συνήθισαν να απέχουν από τα φαγητά που έχουν μπροστά τους. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε φαγητό δεν σημαίνει ότι θα το φάμε όλο. Το γεγονός ότι έχουμε λεφτά δεν σημαίνει ότι θα τα ξοδέψουμε όλα. Είναι νοοτροπία αυτή. Είναι τρόπος ζωής. Ο Λεύκιος τότε, γιατί περιγράφει εδώ συμπόσια ο Πλούταρχος στο βιβλίο του, παίρνοντας το λόγο, είπε πως θυμάται να έχει ακούσει από τη γιαγιά του ότι η τράπεζα είναι ιερό, όπως λέμε και σήμερα εμείς, η γιαγιά μου είπε, η τράπεζα είναι ιερό και κανένα ιερό δεν πρέπει να μένει αδιανό. Σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη, πρόσθεσε, το τραπέζι είναι μήνυμα της γης, διότι πέρα από το ότι μας τρέφει, είναι στρογγυλή, σταθερή και σωστά ονομάζεται από ορισμένους εστία. Έχει εδώ ένα σχολιασμό πίσω, στο 49. Η λαϊκή παράδοση ετυμολογούσε την εστία από το ρήμα «εστάνε» και τη θεωρούσε ανάλογη της σταθερής γης που πάνω της αναπτύσσεται η ζωή. Εξάλλου, σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Πυθαγορείων, κέντρο του κόσμου δεν ήταν η γη, αλλά μια κεντρική φωτιά που επωνομαζόταν εστία. Και συνεχίζεται το κείμενο. Όπως λοιπόν περιμένουμε από τη γη να έχει πάντα κάτι χρήσιμο να μας το προσφέρει, έτσι και για το τραπέζι πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε αδιανό, να μένει χωρίς προμήθειες και τα δώρα της τύχης. Εμένα ξέρετε τι μου θύμισε αυτό. Παλαιότερα, όταν μάζευαν το τραπέζι, μάζευαν τα πιάτα δηλαδή, έστρωναν το τραπεζομάντιλο, που είναι το καλό που λέμε, και πάνω έβαζα μια φρουτιέρα με φρούτα. Το τραπέζι δηλαδή δεν έμενε ποτέ χωρίς κάτι φαγόσιμο επάνω, όπως το λέει εδώ ο Όμηρος, ο Πλούταρχος, ένα κείμενο πριν από 2.000 χρόνια. Εδώ στη Λυτή, στα ευρήματα που έχουμε βρει στη Λυτή, υπήρχε και ένα ιερό της Δήμητρας. Ο βωμός της Δήμητρας είναι ένα τραπέζι. Ναι. Ευτυχώς έχει διασωθεί και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Mm. Και αυτά που λένε τα εκατέα δείπνα δεν ήταν τίποτα άλλο από τέτοια τραπέζια. Όποιος του περίσευε λίγο φαγητό και ήθελε να το προσφέρει στους ξένους, στους άγνωστους, στους άστεγους, στους φτωχούς, πήγαινε και το άφηνε πάνω στο βωμό της Εκάτης, ο οποίος βρισκόταν στα τρίστρατα,
γενικώς, κάπου υπήρχε ένας βωμός τέτοιος. Και από εκεί πήγαιναν αυτοί που δεν είχαν φαγητό και έπαιρναν από εκεί. Αυτά ήταν συνηθισμένα στην αρχαιότητα. Λέγονταν εκατέα δείπνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στίχος 51. «Και εσύ το βιαστικά παρέθεσε σε κάνιστρα και μέσα σε γαβάθα κυβισίο». Κυβισίο είναι ένα ξύλινο αγγείο στρογγυλό. Γαβάθα θα λέγαμε σήμερα. «Ανάμιξε γμελόγλυκο ίνο, αυτός αγνάντια κάθισε του θεϊκού Οδυσσέως. Και εκείνοι στα προκείμενα έτοιμα φαγητά τα χέρια άπλωσαν». Είναι συνηθισμένος στίχος, εδώ αναφέρεται πολύ συχνά. «Και αφού πιωτό και εδέσματα χόρτασαν καλά, επιπόσιος και εδητίος εξαίρων έντο», είναι οι στίχοι συνηθισμένοι όταν πρόκειται για φαγητό και τρώνε πολύ μέσα και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια, «τότε ο Τηλέμαχος προσείπεν στο θεϊκό χειροβοσκό και πάλι τον αποκαλεί άτα». Μέχρι πρόσφατα, εγώ το θυμάμαι στην οικογένειά μου να λέει η γιαγιά μου, «θα έρθει η τάτας και τότε να δεις τι θα γίνει, θα του πω ότι ήσουν άτα». Τάτα λέει, άτα, είναι η ομηρική αυτή η λέξη. Τι συμβαίνει εδώ, τι παρατηρούμε? Ο Τηλέμαχος μιλάει στον χειροβοσκό, ο οποίος είναι ο δούλος του, του μιλάει και θα έπρεπε και είναι έτσι κατώτερο πλάσμα σε σχέση με τον ίδιο που είναι βασιλιάς, τον ονομάζει παππούλη, τον ονομάζει πατέρα. Αυτός αυτή η προσφώνηση είναι πολύ γλυκιά για να μιλά σε έναν δούλο. Άρα οι δούλοι στην αρχαιότητα δεν έχουν τη θέση που λέμε σήμερα ή μας λένε ότι είχαν. Μας κατηγορούν ότι εμείς είχαμε δούλους και τους κακομεταχειριζόμασταν και με αυτούς φτιάξαμε ό,τι φτιάξαμε, με την δουλειά των δούλων φτιάξαμε. Χρειάζουνε τη δουλεία που υφίστατο κατά την ρωμαϊκή περίοδο και κατηγορούν εμάς για τη ρωμαϊκή κατάσταση. Σκοπίμως το παρανοούν αυτό. Σκοπίμως παρανοούν, γιατί αν παρακολουθήσουμε εδώ τη σχέση του Εύμεου με τον Τηλέμαχο και με τον Οδυσσέα, θα δούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αν θυμάστε, είχαμε παρατηρήσει ότι ο Εύμεος αυτός έχει και δικό του δούλο, αγορασμένο με δικά του χρήματα, λέει, με δικά του αποκτήματα. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι τώρα. Που το είχαμε δει στις προηγούμενες ραψοδίες. Λέει λοιπόν, άτα, πόθεν ο ξένος αυτό σου έφτασε και πώς αυτόν οι ναύτες οδήγησαν στην Ιθάκη, ποιοι πως είναι καυχόνται, γιατί πεζός δεν φαντάζομαι εδώ να έφτασε. Σ' αυτόν απαντώντας προσείπες, Εύμε χειροβοσκέ, λοιπόν εγώ τέκνον τον αποκαλεί, τέκνον παιδί μου, εγώ λοιπόν τέκνον τα αληθή πάντα θα σου αγορεύσω. Εκ Κρήτης, από την Κρήτη την Ευρία το γένος καυχάτε πως είναι και λέγει σε πολλά άστεα βρωτών περιδινήθηκε, περιηγήθηκε, περιπλανόμενος, πλαζόμενος. Γιατί έτσι του τα έκλωσαν οι θεοί. Τώρα πάλι από πλοίο θεσπρωτών ανδρών από δράσας ήρθε προς το σταθμό μου, το χειροστάσιο, και εγώ σου τον παραδίδω. Πράξε όπως θέλεις. Η κέτη σου εύχεται πως είναι. Λέει ένα μέρος από τη διήγηση του Οδυσσέως. Σ' αυτόν πάλι ο φρόνιμος Τηλέμαχος απάντησε. Εύμε, πολύ αλγινό το έπος τούτο που είπες. Γιατί πώς εγώ τον ξένο τούτο θα υποδεχθώ στον οίκο. Εγώ νέος είμαι και δεν έχω στα χέρια πεποίθησιν. Άνδρα να αποκρούσω όταν κάποιος πρώτερος με οργήσει και η μητέρα μου διχογνωμεί στις φρένες, ή αυτού κοντά μου να μείνει και το δώμα να φροντίζει το κρεβάτι σεβόμενη του αντρός της και του δήμου την φήμη. Ή να ακολουθήσει κάποιον από τους αχαιούς τον άριστο που τη ζητάει στα μέγαρα άνδρα και πλήστα πορίζει, δίνει. Αν έχετε προσέξει, ο γαμπρός δίνει πρίκα για να πάρει την ύφη στο κείμενο. Το έχουμε ξαναδεί αυτό μέσα. Αλλά τον ξένο λοιπόν, αφού στο δικό σου αφήκε το δώμα, έφτασε στο σπίτι, θα τον τίσω με χλένη, στο δικό σου λέει, να το κι άλλο ένα, στο δικό σου, το δικό του είναι στην ουσία, του Τηλεμάχου, ανήκει στα κτήματα τα βασιλικά, αλλά λέει, στο δικό σου έφτασε δώμα, στο δικό σου σπίτι λέει έφτασε, θα τον τίσω με χλένη και χιτώνα, ρούχα καλά και θα του δώσω ξύφος αμφίκοπο. Η λέξη είναι αμφίκες, είναι αμφίκια ακή. Ακή είναι η κόψη. Είναι δίστομο.
το ξύφος αυτό και για τα πόδια πέδιλα και θα τον πέμψω όπου η καρδιά και η ψυχή του κελεύει. Και αν θέλεις εσύ φρόντισέ τον στο σταθμό κρατώντας τον. Και ρούχα εγώ εδώ θα σου πέμψω και τροφή πολύ να τρώει και να μην κατατρίχει εσένα και τους εταίρους. Να μην γίνεται βάρος δηλαδή. Κατατρίχω είπαμε σημαίνει φθύρο, εξαντλώ. Να μην σας γίνεται βάρος. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, αυτός το χειροστάσιο ανήκει στον Τηλέμαχο. Λέει να μην σας γίνεται βάρος. Δεν το καταλαβαίνουμε αν δεν γνωρίζουμε τη σχέση που έχουν οι αρχαίοι με τους δούλους τους. Κι ήθε εκεί με τους μνηστήρες εγώ δεν θα τον άφηνα να έλθει, γιατί λίγα νατάσταλον ύβριν έχουν. Μήπως τον περιγελάσουν, λέει, και άγχος μου γίνει δεινό. Τώρα εδώ τι βλέπουμε. Το πρώτο που βλέπουμε είναι ότι ο Τηλέμαχος γνωρίζει τους κανόνες της ευπρέπειας. Λέει, θα φέρω στο σπίτι μου κάποιον ξένο και οι άλλοι αυτοί οι μνηστήρες θα τον περιγελάσουν. Και εγώ, λέει, θα στεναχωρηθώ με αυτό που θα γίνει. Ο Κύριος, ο καλός καγαθός, φροντίζει ώστε οι φιλοξενούμενοι του να μην δυσανασχετήσουν, να μην δυσαρεστηθούν από τη φιλοξενία. Και το άλλο είναι οι γνώσεις ψυχολογίας που έχει ο Όμηρος εδώ. Γιατί αν τον περιγελάσουν, ας το πούμε διαφορετικά, όταν φέρνεις ένα φίλο σου, το γνωρίζεις με έναν άλλο φίλο σου, οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δύο να διαπληκτιστούν κάποια στιγμή. Και αυτό θα σε στεναχωρήσει. Κάπως αισθάνεσαι άσχημα. Οι γνώσεις λοιπόν της ψυχολογίας βλέπουμε ότι βγαίνουν σε κάθε σημείο τέτοιο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να συμβεί ένα τέτοιο επεισόδιο που εγώ θα ήθελα να το αποφύγω. Λέει, δεν θα ήθελα να στεναχωρηθώ, λέει ο Τηλέμαχος. Να πράξει δύσκολο κάτι όταν με πλείονες βρίσκεται, με περισσότερους, άνδρας, ακόμη και γενναίος, επειδή πολύ ανώτεροι του είναι. Αυτός είναι, έχει την εμφάνιση του άθλιου, του γέροντος, ενώ οι άλλοι είναι βασιλείς, καλομαθημένοι, με ωραίους υπηρέτες, με πλούσια στολίδια, με ρούχα, με τρόφιμα. Σε αυτόν πάλι προσήπαινε ο πολύπαθος θείος Οδυσσεύς. Τώρα τι γίνεται εδώ. Πρώτη φορά απευθύνει το λόγο ο Οδυσσέας στον Τηλέμαχο και του λέει «Φίλε» τον αποκαλεί. Δεν ξεχνιέται να τον αποκαλέσει αλλιώς. «Φίλε», δεν τον γνωρίζει, υποτίθεται δεν τον γνωρίζει. «Φίλε λοιπόν, αφού εδώ και σε με θεμητόν είναι να μιλήσω», αυτό που λέμε σήμερα, αν μου επιτρέπετε και εμένα να μιλήσω εδώ, γιατί μέχρι τώρα μιλούν ο Χειροβοσκός και ο Τηλέμαχος, που γνωρίζονται ήδη από χρόνια. «Αν μου επιτρέπετε», λέει, «και εμένα να μιλήσω, αλήθεια, κατατρώγεται το φιλοκάρδι μου ακούγοντας όσα λέτε οι μνηστήρες ατάσταλα ότι μηχανεύονται».